Στην κατεύθυνση να εντρυθούν κινητές λαϊκές αγορές, κατέληξαν εχθές στη συνάντηση που είχαν συλλογικοί φορείς και μεμονωμένοι πολίτες του πρωτογενή τομέα με τη Δημοτική Αρχή, στην οποία συζητήθηκαν οι προϋποθέσεις και οι προοπτικές για την καλύτερη διάθεση των προϊόντων των παραγωγών και βέβαια την εξυπηρέτηση του κοινού. Στη συζήτηση, εκτός από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Μιχάλη Χατζικαλίμιο, συμμετείχαν η Μέρη Τριανταφυλοπούλου και ο Δημοτικός Σύμβουλος Νίκος Μιλωνάς, καθώς και 25 περίπου εκπρόσωποι του πρωτογενή τομέα. Μετά τη χθεσινή εξέλιξη, ο αντιδήμαρχος δεσμεύτηκε να επανέλθουν σε συνάντηση για να εξειδικεύσουν τα ζητήματα της κείμενης νομοθεσίας για την ίδρυση λαϊκών αγορών, να συμφωνήσουν για τον αριθμό που είναι αναγκαίος και να προχωρήσουν μετά σε διάστημα ενός εξαμήνου, όπως το προσδιορίσαν στις διαδικασίες αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων και τις απαραίτητες εγκρίσεις. Κύριε Τριανταφυλοπούλου, μόλις ολοκληρώθηκε η σύσκεψη που αφορούσε την διαβούλευση που καταλήγει ευτυχώς για το θέμα της ίδρυσης λαϊκών αγορών. Καταρχήν, την εκτίμησή σας, πώς εξελίχθηκε η συζήτηση και αν υπάρχει προοπτική. Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή συζήτηση και οι δύο πλευρές είμαστε έτοιμοι για να προχωρήσουμε σε μια ουσιαστική συζήτηση βάσει των δεδομένων που υπάρχουν. Τα δεδομένα παρουσιάστηκαν. Οι συνθήκες είναι πλέον όρημες και νομίζω ότι, όπως είπε ο κ. Αντιδήμαρχος, το επόμενο βήμα να προχωρήσουμε στο πώς θα γίνει πραγματικότητα η δημιουργία της λαϊκής αγοράς είναι μπροστά μας. Κύριε Αντιδήμαρχε, ποια τα συμπεράσματα της και οι αποφάσεις, αν θέλετε, μιας που προέκυψαν τέτοιες από όσο το παρακολουθήσαμε. Ναι, αποφάσεις με την γνωστή έννοια του όρου δεν μπορούμε να πάρουμε, να μπορούσαμε να πάρουμε, γιατί είναι μια κατευθύνση διαβούλευση. Ναι, ναι. Αλλά πραγματικά απόφαση με την έννοια της ομογνωμίας, τουλάχιστον των συμπατριωτών μας παραγωγών που ήταν σήμερα εδώ, είναι ότι ναι, θέλουμε να κινηθούμε προς την κατεύθυνση των λαϊκών αγορών, δηλαδή τη δημιουργία υπαίθριων χώρων οργανωμένων, στην οποία θα διατίθενται τα προϊόντα και στο οποίο θα συνυπάρχουν έμποροι και παραγωγοί. Αυτό είναι μια θετική εξέλιξη και νομίζω δίνει το έναντι μας στον Δήμο και στην Δημοτική Αρχή να προχωρήσει στις ενέργειες που πρέπει για την υλοποίηση αυτής της απόφασης. Μένει να κάνουμε ακόμα ένα ενδιάμεσο βήμα, μια και η σχετική νομοθεσία περί των λαϊκών αγορών επικαιροποιήθηκε και αναλύθηκε περισσότερο μόλις πριν 3 μέρες. Δεσμευτήκαμε να την επεξεργαστούμε στα βασικά της σημεία, να το δώσουμε για την ενημέρωση των συμπατριωτών μας μέσω των συλλόγων και των παρόντων που ήταν σήμερα και αμέσως μετά να έχουν δηλαδή να είναι γνώστες του όρου του παιχνιδιού, να το πούμε έτσι, και αμέσως μετά να ξεκινήσει ο Δήμος μας στις επίσημες αποφάσεις σε επίπεδο δημοτικών κοινοτήτων και δημοτικού συμβουλίου. Κύριε Μιλωνά, εσείς γνωρίζετε από κοντά τους αγρότες, άλλωστε είστε ένας από αυτούς. Πιστεύετε ότι η συμμετοχή η σημερινή ήταν ενδεικτική ούτως ώστε αυτές οι κατευθύνσεις και οι αποφάσεις που πάρθηκαν να εκπροσωπήσουν τον πρωτογενή τομέα και τους ανθρώπους της γης και της τάνης? Η συμμετοχή ήταν καλή. Από καλή. Θα μπορούσε να υπήρχε πιο πολύ. Έτσι. Αλλά θα δουν το αποτέλεσμα και οι άλλοι οι υπόλοιποι και θα έρθουν κοντά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άρα λοιπόν η δημιουργία των αγορών... Το ίδιο έγινε και με άλλους φορείς. Το ίδιο έγινε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Είμαστε σε καλό δρόμο. Οι ανθρώποι είναι θετικοί και πιστεύω ότι φύγανε όλοι ευχαριστημένοι από εδώ με αυτό που έγινε. Δηλαδή, αν ξεκινήσει μια προσπάθεια, θα προσελκύσει και τους υπόλοιπους. 100%. 100% θα έρθουν κοντά. Όλοι θα έρθουν κοντά. 100%. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ.